Γεια χαρά. Διάβασα ένα άρθρο του Τσάρλι, του φίλου μου του Τσάρλι σήμερα, για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει λάθος σε αυτά που γράφει. Υπάρχουν μερικές έτσι αμφισβητήσεις, αλλά βασικά λάθη δεν είναι σε αυτά που γράφει. Και θα εξηγήσω αμέσως. Σε ένα μέρος λοιπόν ο Τσάρλι γράφει ότι αν μπλέξουν μαζί στα χαφ ο Βιαφάνες, ο Κουρμπέλης και ο Μαουρίτσιο, θα αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Και επιμένει σε αυτό διότι ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έχει οκτάρι. Δεν έχει κανένα οκτάρι μέχρι τώρα. Και θεωρεί ότι ο Μαουρίτσιο είναι ένα πολύ καλό οκτάρι. Εγώ θα πω ότι ο Μαουρίτσιο στο περσινό πρωτάθλημα, μάλλον στο πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ, ήταν εκπληκτικός. Δεν ήταν μάλλον μετά στην κατάσταση την τότε. Έχει πέσει. Έχει πέσει αγωνιστικά. Τώρα, αν αναγεννηθεί στον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα προσφέρει. Το θέμα είναι πότε θα γυρίσει ο Βιαφάνες. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Άπε μπαμπλόμ που λένε. Πάντως υπάρχει κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό. Ότι ναι μεν ο Ισπανός προπονητής που έφερε ο Αλαφούζος ήταν άχρηστος, έτσι απέδειξε ο ίδιος. Αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να λέμε. Όμως ο Ρόκα δεν ήταν εντελώς άσχετος. Το λάθος το μεγάλο ξέρετε ποιο είναι. Ότι έφερε τον Μπογιάτος για να του επιβληθεί απάκος άκρων. Να κάνει το γενικό κουμάντο ο Ρόκα. Γι' αυτό έφερε τον Μπογιάτος. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα ρε. Καλά. Καλά. Σήμερα πέρα χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι το οποίο δεν θα σου αρέσει. Ναι. Και δεν θα αρέσει σε όχι στους περισσότερους. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο για μένα, όπως και όλα τα αθλήματα και τα ομαδικά και τα ατομικά, είναι διασκέδαση. Καθαρά και τίποτα άλλο. Όταν γίνεται πενταράκι, αυτό που κάνεις εσύ δηλαδή, δεν σου ρίχνω μομφή. Συνέχισε. Λοιπόν, όταν το κάνεις πενταράκι, χάνει τη μαγεία. Είναι δηλαδή σαν να δεις κάτι, ένα ταχυδατουργό και να μαγεύεσαι με αυτό που κάνει. Και όταν σου δείξει πώς το κάνει, τελείωσε, φεύγει η μαγεία. Αυτό δηλαδή, ότι θα παίξει έτσι, αλλιώς και αλλιώτικα, γι' αυτό και ποτέ δεν με βλέπεις να αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο σαν αυτά που λέτε. Το δηλαδή. Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν λέω κάτι. Είναι επιτρεπτό ένας που αγαπάει μια ομάδα να μην ξέρει τι γίνεται σε αυτήν την ομάδα, να μην ξέρει πώς παίζει ένας παίκτης, τι λείπει από την ομάδα, ποιες είναι αδυναμίες της. Το να πίνεις έτσι. Εκεί ακριβώς είναι η αρχή του τέλους για μένα, του θεάματος. Δηλαδή όταν αρχίζεις και το ψάχνεις και το. Πρώτο που λες και εσύ πολλές φορές 50 ράκια, τελειώνει. Για μένα. Αυτή είναι η απόψη. Ναι. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Χθε που έβαλε μάγκη. Πολύ καλό. Έγινε, ρε. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Καλώς τον. Είσαι η πιο ωραία εκπομπή που υπάρχει στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Αυτό δεν το λέω για να σε κολακέψω, το λέω για την αλήθεια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι νικήσαμε τη Μολδαβία. Και τώρα παίζουμε με ποιον παίζουμε, για πες μου. Δηλαδή όταν κερδίσαμε τη Μολδαβία το λέμε με υπερηφάνεια, ε. Βέβαια. Τι... Με υπερηφάνεια, αλλά για τη Μολδαβία, ας πούμε, τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πολύ και Οικονομάκο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Εγώ ξέρω ότι με τον μπάσκετ δεν ασχολούμαι. Διάβασα όμως ότι το παιχνίδι Βιλερμπάν Παναθηναϊκός μπορεί να μην γίνει. Διότι πολλοί παίκτες της Μπιλερμπάν έχουν κορονοϊό. Αλλά ποιο είναι το θέμα, εκεί ισχύουν άλλοι κανόνες. Ότι μπορεί να μηδενιστεί η Μπιλερμπάν. Σου λέει η Ομοσπονδία, η Ευρωπαϊκή, κύριε μου, έχεις 17 παίκτες. Έχουν κορονοϊό πόσοι, 5. Παίξε με τους υπόλοιπους. Δεν παίξε με τους υπόλοιπους. Αντίο, μηδενίζεσαι. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Καλησπέρα. Λοιπόν, για το μάτς με την εθνική ομάδα, με τη Μολδαβία. Ακόμα αυτό σκέφτεσαι. Τι να πω, να πω. Για μας πονέσανε εκεί πέρα, εντάξει. Και μετά έκανε δηλώσεις και εκεί και αυτός ο Τζον Παντσίπ και λέει πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι. Ποιος να γίνει πιο γρήγορο? Πώς θα γίνουν δηλαδή άλλοι πιο γρήγοροι? Αυτό ήταν δηλαδή και το θέμα της ομάδας. Εγώ νομίζω ότι αυτή η δήλωση του Ολλανδού. Αυτά ήταν, ήθελε να πει, να είναι πιο γρήγορη. Καλά. Εγώ νομίζω ότι αυτή η δήλωση του Ολλανδού μεταφράζεται ή μάλλον τη χρησιμοποιούν οι πάντες πια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Διότι όποιον να ρωτήσει τώρα στην μπάλα και του πει τι
πρέπει να έχει ο ποδοσφαιριστής. Ισχύει. Όχι, κλειδισμένη. Ταχύτητα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μα το τόπι το κλωτσάκι που θα διαλύσει τα παπούτσια. Όχι, ταχύτητα. Και δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, γρήγορη πάσα στην ομάδα. Όταν λέμε δεν υπάρχει πάσα, δεν μπορούσαν να κάνουν ένα κοντρόλ. Αυτό θα το ξαναπώ. Αυτό θα το ξαναπώ και θα επιμένω. Η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έχει εύστοχη πάσα είναι ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να κάνει γρήγορη και εύστοχη πάσα. Και αυτό έχει κάνει με θέμα δουλειά. Ελληνική ομάδα Ολυμπιακός, αλλά έχει μέσα νέα ξένους παίκτες, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, σωστό αυτό που λες. Να ξέρουμε και τι λέμε. Σωστό αυτό που λες. Γιατί στην ΑΕΚ λέγαμε, θυμάμαι τότε που συζητάγαμε για. Έλα. Δεν πει γραμμή. Μας ακούς, Βιλέ? Ναι, βεβαίως. Έλα, πάμε. Κάτι έλεγε στην ΑΕΚ. Λέω τότε για την ΑΕΚ, για το δεξί μπακ. Βασικός παίζει. Την εθνική. Βασικότατος είναι. Εντάξει, άντε. Γεια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργη. Καλώς τον. Ταξιτής από Μαρούση, από Λονάρα, τα έχουμε πει και από κοντά. Ναι, όταν λες από Λονάρα, θα λες και πεντάρα. Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Να την κάνεις στο φίλο στον Καραπαπά, έτσι. Παρότι δεν είμαι και ιδιαίτερο φαν του Μονοβασιώτη. Για ρώτα το λοιπόν το φίλο του. Πώς απορεί, γιατί απορεί, πώς έχουν την ομάδα αυτοί που φτιάχνουν τους κοραμπιέδες και δεν απορεί πως έχουν ομάδα αυτοί που φτιάχνουν την άχνη. Αυτό ρώτα το. Λοιπόν, επειδή πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε γιατί ήταν αυτά ο προηγούμενος ακροατής, ο Καραπάς έβγαλε μια ανακοίνωση για τον Μπέο και για τον Μονοβασιώτη και είπε ότι πως γίνεται, λέει, ομάδες που δεν έχουν καθόλου κόσμο να επιβιώνουν και μάλιστα σε μια στιγμή είπε ότι κάποιοι φέρνουν λεφτά από το Άγιο Όρος. Αρκετά αυτό είναι ακατανόητο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Καραπαπάς, εντάξει, με τον Μπέο έχουν προηγούμενα. Δεν είναι το ορεινό το θέμα. Με τον Μπέο πλακώνονται συνέχεια. Αλλά με τον Μονοβασιώτη. Είπε κάτι Μονοβασιώτη για τον αρχιδιετή, το οποίο ο Ολυμπιακός και ο Καραπαπάς και λέει ότι είναι φτωχός ο Απόλλωνας, δεν έχει κόσμο και πως φτιάχνει μια ομάδα να πούμε ο Μονοβασιώτης. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δε συνάδελφε. Έλα, φίλε. Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ. Ο Θανάσης είμαι, πρώτο Θανάση, από Αγίου Ισοδόρου. Έλα, Θανάση. Τι μου κάνεις, καλά είσαι? Καλά. Καλά, καλά. Εγώ δεν λέω ποτέ για κανέναν τι λέει, μου λάθανε για μένα. Λέει προηγουμένως ο άλλος ότι η ελληνική ομάδα λέει νέα παίχτη. Κάτσε, ρε φίλε. Πέρυσι είχε Τσιμίκα βασικό. Μπουχαλάκι βασικό. Φορτούνι βασικό. Μασούρα βασικό. Όχι Φορτούνι. Είναι τέσσερις. Όχι Φορτούνι. Όχι Φορτούνι. Όχι, όχι Φορτούνι. Λόγω τραυματισμού. Οι τρεις, ναι, οι τρεις ήταν βασικοί. Εντάξει, και ο Φορτούνι. Φορτούνι τραυματισμού έπαιζε με δύο εξαροχτάρι και το δεκάρι έπαιζε. Έπαιζε λοιπόν. Και εδώ πώς. Καμιά αλλαγή στο 90 που το έβαζε ο Μαρτίνο. Εντάξει. Βασικοί τρεις ήταν αυτοί που είπε. Και κοίταγε και πολλές φορές και με τέσσερις όμως. Και κοίταγε με τον Φορτούνι. Πριν τραυματιστεί όμως, δεν είναι. Άρα λοιπόν, πες μου τώρα λοιπόν εσύ, με πόσους Έλληνες μπορείς να παίξεις για να έχεις καλή ομάδα, για να πάρεις όπως έκανε πέρυσι αυτή τη πορεία ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, με προκριματικά, με όλα που έκαναν 15-16 παιχνίδια. Τι θα είναι αυτοί οι Έλληνες που θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τον Αραμπί, τον Γκιγκέρνε που ήταν πέρυσι, τον Γκαμαρά. Για να κάνεις καλή ομάδα. Όχι. Είναι. Όχι. Όχι. Γίνεται λοιπόν, υπάρχουν Έλληνες. Όχι. Μπράβο. Κι αν υπάρχουν, δεν αξιοποιούνται. Δεν αξιοποιούνται, ναι. Άλλο αυτό, βεβαίως. Για να αξιοποιηθούν, δεν μπορεί να αξιοποιηθούν στον Ολυμπιακό. Γιατί αν αξιοποιηθούν στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα βγει πέμπτος. Δεν γίνεται. Πρέπει να δίνουν ένα άτιμο. Φτιασμένοι παίκτες να είναι δηλαδή. Κανονικά. Πώς έτσι εύκολο να παίξει τον Ολυμπιακό. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν σχεδόν. Οι οκτώ παίκτες είναι ξένοι. Εδώ οι εγγλέζικες ομάδες έχουν ξένους, δεν έχουν πώληση. Ναι. Η Άρσεναλ δεν έχει ξένους. Η Γκούλης προπερσή που βγήκε άλφα εθνική από β' που ήταν, έτσι είναι, ήταν οκτώ Πορτογάλοι μέσα. Που η Γκούλης, η εγγλέζικη ομάδα. Και τώρα έχει πολλούς Πορτογάλους. Δεν γίνεται λοιπόν. Και η Ίντερ έχει ξένους. Και η Ρεάλ έχει ξένους. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Αλλά και η ΑΕΚ έχει αρκετούς ξένους. Πολλούς. Τρεις τέσσερις είναι. Αλλά και ο ΠΑΟ. Νομίζεις πέρυσι και δεν κανένας δεν έπαιζε. Μόνο ο Πασχαλάκης έπαιζε πέρυσι. Και ο Γιάννου Λιτζ αριστερά. Και ο Πέλκας, εντάξει.
Είχε και αυτούς, δεν γίνεται πολλά τέτοια. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Τι θα λέμε τώρα. Γνωστά πράγματα. Όχι, που λέει ελληνική ομάδα με νέα Έλληνες. Εντάξει, με νέα ξένους. Δεν γίνεται να παίξει τον Ολυμπιακό άμα δεν είσαι παιχταράς. Και πάει αυτό. Αμέσως αρπάκτηκες, ναι. Αρπάκτηκες με τον Ολυμπιακό. Μη μιλήσει κανένα Ολυμπιακό. Θα αρπακτήσει αμέσως. Πάμε, πάμε παρακάτω. Δεν αρπάκτηκε, ρε Γιώργο μου. Αλλά και ένα άλλο. Δεν μου λες τώρα. Ο Τσιμίκας δεν καλά και στην Εθνική, δεν τον καλάει καθόλου. Είδα ματιά, λέει. Έλα μου, προχθές πριν 20 μέρες έπαιξε ένα κύπελλο ολόκληρο του αγώνα. Να πούμε. Ναι, φοράει να βάλει κι άλλο. Διανοείται. Όχι, μετά θα λένε ότι μιλάω για τον Ολυμπιακό, για τον παίκτη Ολυμπιακού. Διανοείται να με καλύπτει το Τσιμίκας στην Εθνική. Πες μου, ρε Γιώργο, ναι ή όχι, δεν είναι και πάλι το δύο φράμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Ε? Το έχουμε πει πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν ο Τσιμίκας να μπει στην Εθνική. Όταν έπαιζε το Ροσίδη σαν ξέρω μπακ στην Εθνική. Γιατί δεν είχε. Δεν υπολόγιζε αριστερό μπακ. Και έπεσε στην Εθνική, ποιος έπεσε αυτός που έβαζε ο Σάντος. Δεξιό μπακ έβαζε κάποιον άλλον και έβαζε αριστερό μπακ και δεν είχε άλλον. Δηλαδή τώρα δεν μπορούσε να παίξει ο Τσιμίκας και ο Γιαβρίδης και ακραίοι. Δεν θα ήταν ωραίοι. Να παίξει δεξιά ο Τσιμίκας εδώ είσαι. Έστω ή ο Γιαβρίδης δεξιά. Μα δεν έχει κανείς είναι το αματιάς πάνω. Ποιος, ο. Δεν τον έχει κανείς ο Τσιμίκας καθόλου. Το ξέρω, δεν έχει κανείς, είναι τραυματιά, μια χαρά είναι. Χαρά, δεν γιατί δεν σου άρεσε καλύτερα να παίξουν στην ίδια ευθεία αριστερά και οι δύο και να κάνουν γάμο. Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Ένα πάνω, ένα κάτω, θα γίνει χαμό. Κάτω πάρα πολύ. Εγώ το σκέφτομαι, το βλέπω, τα ξέρω, τα βλέπω εδώ πέρα. Όπως το λέγει εγώ. Λοιπόν. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Και μου λέει εδώ ο Αναστάσης. Γεωργή, λέει το μόνο που μας έμεινε τώρα είναι να κλείνουμε την τηλεόραση όταν παίζει η Εθνική. Και να βάζουμε βίντεο με την τεχνική του Γιώργου του Βελικάρη, του Μίμη του Δωμάσου, του Γιώργου του Σιδέρη, του Μίμη του Παϊωάννου. Καλό απόγευμα, λέει. Έλα, φίλε. Σήμερα θα το πάμε με quiz λίγο, για να καταλήξουμε κάπου. Πάμε με quiz. Σοβαρός επιχειρηματίας περίγυρος στο ποδόσφαιρο, ποιος είναι? Ο Κούγιαρ. Ο Μονιμβασιώτης. Ποιος πήρε 1,4, οι άλλες ομάδες πήραν 800. Ο Μονιμβασιώτης. Ποιος είπε να μην ξεκινήσει Super League 2 και μετά ομόφωνα όλοι μαζί πήγανε και είπανε να ξαναξεκινήσει μαζί με αυτούς και ο Μονιμβασιώτης. Από πού τα έπαιρνε τα 1,4 και ποιος τον βοηθούσε? Ακούω εγώ, μη συνέχεια. Όχι, πες μου και εσύ γιατί είμαι φίλος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι. Δεν ξέρεις. Όχι. Εκεί που θέλεις ξέρεις, εκεί που δεν θες δεν ξέρεις. Τα σέβεστε. Να και τώρα μη λες τι φταίει ο Καραπαπάς και ο Ολυμπιακός. Που βγαίνει στο αγαπημένο του Μετρόπολης και δεν βγαίνει αλλού. Ξέρεις εσύ. Άντε καλή εκπομπή. Άντε γεια σου. Πόσο αποδεικνύεις φίλε να πούμε αυτά που λέω τόσα χρόνια. Πόσο το αποδεικνύεις, πόσο. Έλα. Γιώργο καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης από Κερατσίνη, είναι Ολυμπιακός Γκουαρδιόλα. Για χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής για αυτά τα ξεκατμιάσματα που έχουν ας πούμε, οι παράγοντες ποδοσφαίρου. Θέλω να πω ότι αυτά όλα προέρχονται γιατί οι περισσότεροι νεόπλουτοι στην Ελλάδα δεν είναι παραγωγή πλούτου, αλλά διαχειριστές. Και γι' αυτό έτσι υπάρχει το φαινόμενο κάποιοι οι οποίοι σήμερα να είναι κολυτάρια και να κάνουν δουλειές μαζί, μετά να πλακώνται, μετά να τα ξαναβρίσκουν και μετά να ξαναπλακώνονται. Αυτές οι κόντρες, επειδή η πίτα η ελληνική είναι συγκεκριμένη, ο καθένας κοιτάει να φάει λίγο περισσότερο. Και έτσι προέρχονται όλα αυτά. Γνώμη μου. Ναι. Για την εθνική. Πολύ κομψά θα πω ότι ο προπονητής αυτός θέλει να δημιουργήσει σίγουρα υπεραξία σε κάποιους παίκτες. Δεν ενδιαφέρει. Με συνέχεια να τους πουληθούν. Ακριβώς. Ή να πουληθούν να ανέβουν τα κασέ τους ας πούμε, στα συμβόλαια των ομάδων τους. Ναι. Είναι δύο οι περιπτώσεις. Και τρίτο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η περίπτωση του Μαουρίσιο. Πώς είναι δυνατόν ένας παίκτης που είπα να φτάει. Χθες. Ναι, το είπες εχθές απλά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ένας παίκτης ο οποίος ζήταγε 1 εκατομμύριο από τον ΠΑΟΚ. Έτσι έλεγε ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι έγινε κάποια διάθεση. Όχι. Να παίρνει 400.000 από τον Παναδαβούζο. Ναι, δηλαδή. Μιλάμε για μεγάλο σκόντο. Μα μιλάμε για μεγάλο σκόντο. Δεν μιλάμε μα 1 εκατομμύριο πάρε 900.000. Είναι σκόντο και στις φιλοδοξίες του. Όταν λέει ότι το project του Παναθηναϊκού έτσι με διέγειρε, με έκανε, με λέει το project του ΠΑΟΚ δεν τον έφτιαχνε ας πούμε. Έχει καμία σχέση αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θέλω αυτό να πω. Αυτό πραγματικά με τον Μαουρίσιο είναι μυστήριο. Λοιπόν,
Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα μας. Για χαρά, για χαρά. Θα δώσω μόνο μία απάντηση στον προπροηγούμενο που είπε για τον Μονοβασιώτη. Ποιος πήρε λέει το 1.400 και άλλοι πήραν 800.000. Φίλε μου, ξεχνάς κάτι. Ότι ο Μονοβασιώτης δεν πήρε μία. Μία. Και είναι στα δικαστήρια ο Απόλλωνας με την ΕΡΤ. Επειδή έπρεπε να πάρει 1,5 εκατομμύριο και η ΕΡΤ είναι 600.000. Δεν πήρε μία ο Μονοβασιώτης και είναι στα δικαστήρια. Ενώ οι άλλοι τα πήρανε, ο Μονοβασιώτης, ο Απόλλωνας, δεν πήρε ούτε ένα ευρώ και είναι στα δικαστήρια. Πότε θα γίνει δίκη του Αγίου Πούτσου. Έλα, φίλε. Γιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεσαι. Καλά. Θες μεταγραφές, καλά, δεν προχθές. Ναι, πήραμε και τραυματίστηκε αυτός ο... Ποιος? Ο Στόπερ, τραυματίστηκε ο Μαρακινός. Ναι, το ξέρω, λέω που ανακοινώσατε τρεις παίκτες για να πω το φύλακα. Το... να πω πέσε στο... στη Ρωσία, έναν Σέρβο, τι είναι αυτός. Ναι, το Στόπερ. Το Στόπερ και ένα... ο άλλος είναι Χαφ. Ο... Χαφ. Ναι, το διάβασα. Ο πιο παρέτος είναι ο Στόπερ. Ναι. Ναι, Γιώργη, αυτό, ο Μαρακινός έπαιζε, έπαιζε και στόπερ και αμυντικό χαφ. Μπορούσε να παίξει δύο θέσεις. Ναι, αλλά τον έβαζε ο Παράσκος, έπαιζε με τρεις. Έπαιζε με τρεις. Έπαιζε με τρεις και οι τρεις σου είναι καλοί. Εντάξει. Σου... ο Μαρακινός ήταν καλύτερος. Καλή. Θα σου πω ότι είναι έμπειρη. Α, αυτό ναι, αυτό ναι. Είναι έμπειρη. Αλλά ο Μαρακινός ήταν... Ο Μαρακινός είναι πιο καλός ποιοτικά παίκτης. Ναι, ακριβώς. Ήταν ποιοτικά καλύτερος. Με καλύτερη πάσα, ναι, καλύτερο στο κεφάλι. Ήταν καλύτερος. Μάλιστα. Για το Βασίλη θέλω να πω. Για το? Εγώ είπες χθες εκεί πέρα στο κρατής ότι οι επιλογές γίνονται με τα γραφικό σκοπό. Εγώ το έχω πει αυτό πριν ένα μήνα. Είναι και καλή μου, ρε, που σου έλεγα γιατί δεν βάζει τον λαχοδήμα το φύλακα και βάζει τον Πάρκα. Για την Εθνική, ναι. Ναι, από τον Αύγουστο που βγήκε. Ναι. Ναι, σου λέγα γιατί δεν βάζει τον λαχοδήμα και βάζει τον Πάρκα. Αυτό φαίνεται ότι το προωθεί άκια μεταγραφή ή γιατί δεν βάζει τον Τσιμίκα και βάζει τον Γιαννούλη. Ο Τσιμίκα σου λέει πουλήθηκε, να πουλήθηκε κι άλλο. Δεν είναι έτσι, ο Τσιμίκα δεν έχει πουληθεί τότε. Το ξέρω. Δεν μου λε κάτι άλλο. Αυτή την ανακοίνωση του Καραμπαπά ο φίλο γιατί την έβαλε. Δεν είναι φίλος μου, φίλος δικός είναι, εσύ έχεις το τηλέφωνο, εγώ δεν τον ξέρω. Εγώ το ξέρω πολλά χρόνια. Α, μπράβο, εσύ, το τηλέφωνο, πάρ' τον. Αλλά μπορείς να μου πεις, όχι δεν θέλω να το πω. Γιώργη, άκου να σου πω εγώ. Καταρχήν δεν έβγαλε την ανακοίνωση, τα είπε μέσα στη Super League, εγώ το διάβασα το πρωί. Ναι, το ξέρω. Δεν έβγαλε την ανακοίνωση, προσωπική μέσα στη Super League είχαν συζήτηση για τα τηλεοπτικά. Έτσι είπε, παιδιά, για τα τηλεοπτικά να έρθουν εδώ οι ιδιοκτήτες. Καλά είπε, να έρθουν οι ιδιοκτήτες, εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Μιλάμε τώρα αυτό. Να έρθουν οι ιδιοκτήτες εδώ πέρα. Ο Ολυμπιακός είναι σύμφωνος, λέει, αλλά να υπάρχουν κανόνες και να έρθουν οι ιδιοκτήτες. Και τους είπε, αφού θέλετε, λέει, να πάμε όλοι μαζί στη Λίγα, να αρχίσουμε να ελέγχουμε ποιοι μπαίνουν στο συνεταιρισμό. Οι ιδιοκτήτες εδώ πέρα, παιδιά. Και του είπε, του πέω, εσύ μην μιλάς για ποδόσφαιρο, όταν είναι για. Εγώ είπα και προηγουμένως ότι με τον Μπέο υπάρχει αυτή η κολόνια πολλά χρόνια. Αυτό είναι η τσακωμή, υπάρχουν χρόνια. Άστο το ποδόσφαιρο, όταν είναι για στίγμα, θα ρωτήσουμε το. Για το Άγιο Ρος τη Πόντα, δεν την είπε για τον Απόλλωνα. Για ποιο την είπε. Μα Απόλλωνα είπε. Και έχει κάτι. Επειδή ο Μοδεβασιλωτή είναι Άγιο Ρος. Είπε και τον Απόλλωνα, το ονόμασε. Ναι, αυτό. Υπάρχουν, λέει, ομάδες που έχουν μόνο τα σήματα και δεν έχουν φυλάδες. Και είπε τον Βόλο και τον Απόλλωνα. Για το Άγιο Όρος, εγώ κατάλαβα ότι το είπα για το ΠΑΟ. Για σας. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ. Όχι. Αφού διάβασα. Επειδή είναι γνωστό πως ο Μοδοβασιώτης είναι στο Άγιο Όρος. Είναι θρησκευόμενος. Έχει και εκκλησία εκεί, γι' αυτό λέω, ναι. Καταλάβες. Ναι. Τι έχει? Εκκλησία. Έχει πανώθρωγιο. Ναι, έχει κάνει εκκλησία χρόνια. Δέκα χρόνια. Δεν το ξέρω. Κάτσε, άνθρωπο καλά, ναι, Γιώργη. Γιώργη, άκου να σου πω εγώ την αλήθεια, τι κυκλοφορεί για τη Super League μέσα, ναι, στις ομάδες. Ναι. Λοιπόν, ο Βόλος είναι ομάδα του ΠΑΟΚ, η Λαμία είναι ομάδα της ΑΕΚ και τον Απόλλωνα το βάζουν μισό-μισό, μισό ΠΑΟΚ, μισό... Ξέρω την πλάκα, ότι ο Απόλλωνας δεν πήρε δανεικό, ούτε από Ολυμπιακό, ούτε από ΑΕΚ, ούτε από ΠΑΟΚ. Γιώργη, από εγώ δεν σου είπα ότι πήρε δανεικό. Καέρα. Εγώ σου λέω ότι συζητιέται, εγώ δεν σου είπα εγώ για δανεικού. Τα Γιάννα που τα βάζουν, Δεν ξέρω, εγώ σου λέω τώρα για αυτές τις θέσεις. Εδώ δεν ξέρεις. Μισό λεπτό, όχι, θα σου πω. Ναι. Όταν έκανε την πρώτη Ολυμπιακός του 15 μέρες,
Δεν έκανε μια πρώτος Ολυμπιακός να αναλάβει Super League το πρωτάθλημα. Δύο εβδομάδες, τρεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ασχέτως αν εσύ προχθές αυτό δεν το ξέρεις. Και προχθές σε μια κουβέντα που είχαμε πριν μια εβδομάδα μου είπες ότι αυτό είναι το εκβιαστικό. Δεν είναι εκβιαστικό. Έτσι λειτουργούν όλες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όλες οι λίγες αναλαμβάνουν τα πρωταθλήματα και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες κάνουν άλλες δουλειές. Αυτή η πρόταση ισχύει στο εξωτερικό. Γι' αυτό δεν έκανε ο Ολυμπιακός. Τι είναι να εκβιάσει. Όλες οι άλλες ομάδες είναι υπέρ του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός. Τώρα μην απορρίζεις για τον αυτό, ναι, για το Μαουρίτσιο. Γιατί ο Παναθηναϊκός συντάχθηκε με την πρόταση του Ολυμπιακού. Ο Μαουρίτσιο έπαιρνε 200. Γιώργο τραυματίστηκε. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι διαφορετική από το θέμα του Μαουρίτσιο. Δεν έχει άλλο θα σου πω, άσχετο αυτό, ναι, άσχετο αυτό το είπα. Άσχετο τώρα, απορρίστηκε του Μαουρίτσιο, πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Μαουρίτσιο, είχα διαβάσει, έπαιρνε 200. Έπαθε χιαστούς και έμεινε 6 μήνες έξω. Αυτή είχα διαβάσει ότι του κάνανε μια πρόταση 800.000. Και ήθελε ένα εκατομμύριο. Πήγε στο Παναθηναϊκό, ναι, και πήγε στο Παναθηναϊκό με 5,5 εκατοστάρικα. Με 4. Έτσι εγώ έπαθα με 4 εκατοστάρικα. Και είναι μεγάλο το σκόντο που. Δεν το ξέρω από άνθρωπο να σου πω από τη διάβασα. Και υπάρχει περίπτωση να πάρει και το Βεϊρίνιο από ο Πάνε. Υπάρχει και άλλη περίπτωση, τέλος πάντων. Υπάρχει και άλλη περίπτωση. Δεν ξέρω για το Βεϊρίνιο. Για το Βασίπ να σου πω. Α, που σου είπα αυτό. Καταρχήν βγαίνει και λέει ο Φορτούνης λέει δεν παίζει τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει την ομάδα του, έτσι δεν είπε. Ναι, ναι. Καταρχήν μόνο αυτό που λέει στο παίκτο χάνει. Καταρχήν ο Φορτούνης, στη θέση του Φορτούνη παίζει ο Βαλμπουενά. Έχει εθνική παίκτησα του Βαλμπουενά. Άμα έχει να το βγάλουμε, ρε παιδιά. Αυτό, που είπε, ότι αυτό που είπε ότι ο Φορτούνης δεν παίζει τον Ολυμπιακό ήταν άστοχο 100%. Ναι, μαλακία. Εντελώς άστοχο. Αυτό είναι μαλακία. Χοντρή. Τι δουλειά έχει να πει να παίζει, δεν παίζει. Έχει εσύ. Παιδί μου είναι παίκτη ποιοτικό. Είναι για να το βάλει το παίκτη. Εάν ήταν τραυματή, να το λύγει. Αλλά έτσι όχι. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Όταν τραυματίε και δεν βρει, άστο. Μπήκε προχθέ 20 λεπτά. Εγώ δεν το λέω το παιχνίδι. Τη διάβασα. Μπήκε 20 λεπτά. Έκανε δύο δοκάρια και έβγαλε και τον Μπακασέτα. Ναι, και ναι. Έβγαλε και τον Μπακασέτα τεράτη. Δηλαδή δεν είναι ο πιο ποιοτικό παίκτη του Φορτούνη. Δηλαδή δεν μα παίζει τον Μπακασέτα. Και που ο Μάνταλο παίζει την Άιτη κάνει. Γιατί άστο εδώ, Μάνταλο δεν σκέσαι ο Μάνταλο με τον Φορτούνη παιχτικά. Βρελέγω, δεν παίζει ο Φορτούνη έτσι. Και που ο Μάνταλο παίζει τι γίνεται. Δεξί μπακ πήρε τώρα έναν, έφερε ένα παίχτη απ' έξω από τη Σύρτεμ που παίζει στην Αυστρία. Αυτός ο παίχτη, λοιπόν, δεξί μπακ για μένα να πάει στο Κότσιρα. Εγώ από πέρσι που τον έχω δει τον Αστέρα Τρίπολη και πέρσι που τον έδωσε τρία παιχνίδια, ο Κότσιρα είναι ο καλύτερο δεξί μπακ. Και άμα δεν θες να πάει στο Κότσιρα, πάει βάσει να το δω που δω, ρε παιδί μου, που είναι βασικός. Έτσι δεν είναι, Γιώργη. Τι μου παίρνει ένα παίχτη τώρα, αυτά είναι κάτι ακατανόμαστα, ακαταλόγιστα. Έγινε! Να σε καλά, γεια. Πάμε, γεια! Έλα, φίλε. Κύριε Γεωργίου. Έλα. Είναι γνωστή καλώς. Η πρακτική ότι όταν πάνε να δουλέψει μια πολύ μεγάλη εταιρεία, παγκόσμια φήμη, α πούμε, θα πάρει ένα μισθό Α, 5.000 ευρώ π.χ. έτσι. Όταν πάνε να δουλέψει τη θηγατρική, θα πάρει Α, 3.000 ευρώ. Θα κάνει κόντο. Απαντήθηκε το ερώτημα του Μαουρίσιο. Α, έτσι, ε. Απαντήθηκε, πιστεύω. Δηλαδή, μιλάς τώρα για θηγατρικές, ε. Θα σκούξουν τώρα κάποιοι Παναθηναϊκοί, αλλά αν σκούξετε, έχω να σας θυμίσω ότι με τη δικιά μας ψήφο σωθήκατε το 2017. Οπότε θα κάνετε μούγκα όταν μιλάει ο Πανιώνιος. Και με τον Ολυμπιακό. Και με τον Ολυμπιακό, αλλά η ψήφη ήταν 7-6. Πλάς, επιπλέον δηλαδή, ότι σας δώσαμε και ένα γήπεδο το 2014 όταν μείνατε ξυπόλοιτοι και άστεγοι. Ναι, αλλά το αγοράσατε μετά. Μετά, εκ των υστέρων, με δόσεις. Τότε ήταν άστεγοι. Οπότε δεν θα μιλάτε για τον Πανιόνιο. Θα κάνετε μούγκα και θα πλένετε το νεράκι, το σωματάκι σας με νερό και καθαρτικό. Ναι, αλλά τι δουλειά έχει τώρα να πούμε ότι ο Πανιόνιος ψήφισε για να σωθεί Παναθηναϊκός. Σκούζουνε, κύριε Γεωργίου. Μισό λεπτό. Τι δουλειά έχει ότι ψήφισε ο Πανιόνιος να σωθεί Παναθηναϊκός με το ηστικατική ο Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ. Η συμμαχία ΑΕΚ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ είναι αυτή και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός είναι αυτή που οδήγησαν τον Πανιόνιο. Στη γάμα εθνική. Αυτή είναι η απάντηση. Άκου να σου πω κάτι. Η ουσία όμως τη γάμα εθνική. Άκουσα να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ θυμάμαι ένα πράγμα μόνο. Ότι υπεύθυνος που μια ομάδα ιστορική, πολύ ιστορική, να σου πω πια, ο εθνικός, κατά της εδώ που έχει φτάσει τώρα, είναι Ολυμπιακός. Βεβαίως. Έτσι, αυτό είναι. Το παραδέχονται και οι πέτρες. Η ουσία όμως δεν είναι ο πόλεμος που άσκησαν απέναντί του και του διώξανε τους δανεικούς, βάλανε τις διαιτησίες, βάλανε μια τέταρτη ομάδα να παίζει με το τρίτο τεμαροφύλακά της απέναντι στην Ξάνθη.
και τον Πανετολικό, ενώ απέναντι στον Πανιόνιο έβαλε την τελευταία αγωνιστική τον κανονικό τερματοφύλακα, μετά από οδηγίες δικές τους, για να τα λέμε ξεκάθαρα, και μιλάω για τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιξε με τον τρίτο τερματοφύλακα απέναντι στην Ξάθη και τον Πανετολικό, έτσι, και τρώγε τα γκολ κάτω από τη χούφτα του. Ξαφνικά στην τελευταία αγωνιστική έπαιξε με τον κανονικό τερματοφύλακα. Ή μήπως λέω ψέματα? Γιατί εγώ δεν λέω ψέματα, εγώ λέω πράγματα τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα. Βέβαια, δεν λέμε ότι ήταν αισθημένος ο τερματοφύλακας, θα το ξεκαθαρίσω. Λέω ότι, ναι, εκμεταλλεύτηκε την απειρία. Αυτά που λες τα συνδέεις για το κακό του Πανιωνίου. Ναι, έχουν γίνει σωρία γεγονότων, οι οποίοι αν εσύ θέλεις και οποιοδήποτε να πει ότι είναι συμπτώσεις, να το δεχτώ ότι είναι συμπτώσεις. Αλλά να συμβαίνουν 6 συμπτώσεις μαζεμένες, η ουσία δεν είναι όμως ο πόλεμος που του ασκήσαν. Η ουσία είναι τα 19 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα υπαρπάξουν από αυτά που ήταν να πάνε στον Πανιόνιο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, όπως έχει γραφτεί. Θα τα υφαρπάξουν. Και αναμονή. Κύριος Πατούλης. Μα όχι, το κοντήλι. Μισό λεπτό. Το κοντήλι, το κοντήλι τη Νόβα. Είναι σε αυτό, 40 Όχι, δεν μιλάω για το κοντήλι τη Νόβα. Πλανεύεσαι. Μιλάω για τα 17 πλάσια εκατομμύρια ευρώ που είναι να πάνε στο Δήμο Νέα Μύρνη. Θα πάνε. Και γίνονται μπαλάκια τώρα, που το Πατούλη. Ήθελε τώρα να ξέρει τι κάνει ο Πατούλη. Εγώ τον Πατούλη τον ξέρω από τα πετρόλαιο. Μα έχει λοιπόν πουλήσει. Και ο Δήμος Νέας Μύρνης είναι να πάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό του Πανιωνίου. Και εκεί εμπλέκεται πάλι ο Δήμος Νέας Μύρνης. Που όλο τροχοπέδια βάζει. Για να μην το ξεχάσω. Συγχαρητήρια στην ομάδα τη Βουλιαγμένη στον Πόλο, που παρότι τη βρώμικη διαιτησία εναντίον που είχε και την έπαιζε 100-0 υπέρ του Ολυμπιακού, δηλαδή έπαιξε διαιτησία, έδωσε ένα κάρο πέναλτι και. Ναι, ένας φίλος του Ολυμπιακού φωνάζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, έσπασε το ήττο του Ολυμπιακού. Χούντα θα πούνε κάποιοι, δεν είναι χούντα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πράγματι δεν έχει καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στον Πόλο, καλύτερη και από τον Εθνικό. Έσπασε το ήττο του Ολυμπιακού. Έποτε γκάλες και να ξέρεις φέτος ότι εμείς οι δύο είμαστε σύν τον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη οι εκπρόσωποι στο UEFA στον Πόλο. Και κλείνω, επειδή από το καλοκαίρι θέλω να σου το πω και το ξέχασα. Είχε βγει ένας ακροατής σου και σου είχε πει ότι ο Απόλλωνας είχε την νυν σβάστικα ή μέανδρο στη σαφήμα του. Ναι. Ναι, και είπε ότι είχε έρθει εδώ ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ. Από εκεί πήρε το σήμα και έβαλε το σήμα στους Ναζί. Δεν απέχει παρασάγκας από την πραγματικότητα αυτό. Δεν είναι τίποτα αληθές πάνω σε αυτό. Πράγματι ο Απόλλωνας είχε αυτό το σήμα. Το είχε, βέβαια. Το απέσυρε όταν είχαν μαθευτεί πλέον πανευρωπαϊκά τα εγκλήματα του Ναζιστικού Κόμματος και ουδέποτε έχει έρθει και ο Χίτλερ στην Ελλάδα. Έτσι. Έγινε, ρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άντε, γεια. Για χαλά. Έλα. Σας παρακαλώ, Γιώργη. Γιατί φωνάζεις? Λας Βέγκα. Τι φωνάζω? Έκανα μια νίκη μετά από 1000 χρόνια. Το παίζει. Θα το κάνουν λάβαρο τώρα. Πάμε παρακάτω, Λας Βέγκα. Ποιος έκανε τη νίκη? Η Βουλιαγμένη που λέει τώρα να μας κάνει μια νίκη στο Πόλο μας και να μας πει. Σε πείραξε γι' αυτό. Ρε τι είστε εσείς? Ρε τι είστε εσείς, γαμώ την τρέλα μου? Ρε δεν έχετε ανταλλακτικό, ρε. Λάβαρο το μια νίκη στο Πόλο. Μετά έχουμε. Ρε δεν έχετε ανταλλακτικό, ρε. Άκουλε με πείραξε επειδή έχασα μια φορά στα 100 χρόνια από τη Βουλιαγμένη. Δεν μας πείραξε καν. Το βλέπω. Δεν τους βλέπουμε πουθενά. Ρε ανταλλακτικό δεν έχετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στον Απόλλωνα. Θα καμπάμε να το ξεχάσω. Ναι. Επειδή αμύνθηκε τώρα που σου είπε ο Γιώργης για τον Απόλλωνα. Γιώργη, άμα τεθεί ένα θέμα και πρέπει να ψηφίσουν οι ομάδες, 100%, μη σου πω 1000%, ο Απόλλωνας θα πάρει τη θέση του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Και εσύ έχεις πει στο ραδιόφωνο δημόσια ότι άμα καταλάβεις κάτι θα την κάνεις με λαφρά βηματάκια. Έτσι είπες. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο Απόλλωνας ότι άμα τεθεί κάποιο θέμα θα πάει με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μαζί. Θα ψηφίζουν τα ίδια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Α, και για τον κόλ την προηγούμενη λέω, έχω καιρό να βγω, θα το πω αυτό. Γιώργη, άμα ελέγχαμε εμείς τα πράγματα, ο κόλ την προηγούμενη Κυριακή θα μετρούσε, ναι ή όχι? Γιατί μας λένε ότι είναι offside, καθαρό μας λένε. Ξαναπες το πάλι. Άμα οι βαρίστες ήταν δικοί μας. Ο Κλάιντμπεργκ είπε κάτι άλλο, ότι παραδέχτηκε πως κάνουν τις γραμμές με τα χέρια. Μα με τα χέρια, ο ίδιος το είπε. Αυτό, τον παραδέχτηκε αυτό, δεν είπα. Ε, βέβαια.
Γιατί μας λέγανε ότι είναι τεχνολογία. Λοιπόν, εγώ είχα πει την πρώτη στιγμή τον κόλλο αυτού που θα μετρήσει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και άμα ήταν δική, άμα ελέγχαμε εμείς τα πράγματα, το σκορ σήμερα θα ήταν 1-2. Σωστό? Τι κρίμα που έγινε 1-1. Μα Γιώργη, αυτό που κάνανε αυτή τη στιγμή είναι αλλίωση προαθλήματος. Έπρεπε να είμαστε στους συμπέντε. Είναι αλλίωση αυτή τη στιγμή. Ναι, προσπαθούν να μας κρατήσουν, αλλά εγώ είπα μπράβο και ευτυχώς, γιατί θέλω να έχει και λίγο νόημα. Γιατί τώρα τους το παίρναμε από τον Νοέμβρη. Φαντάζεσαι να μας έχουν τώρα 10 βαθμούς θα μας πάνε. Τι ρουφιάνα την αλλίωση, ρε γαμώ την τρέλα μου. Ένα μεγάλο μπράβο στο Βαγγέλη το Μαρινάκι που τους πετσόκοψε όμορφα σήμερα στο δικαστήριο. Τα μάθες αυτά, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί είπες ότι πάλι την προηγούμενη εβδομάδα στο Γιώργη, είπες ότι έχει κι άλλη υπόθεση, λέγε, της Βέρειας. Ένα-ένα καθαρίζουν οι συκοφάντες, τι Γιώργη θα πληρώσουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα τα λάσπη, θα την πληρώσουν. Ένα-ένα καθαρίζει το τοπίο, ξεκαθαρίζει τώρα. Και πάμε και στις εκλογές, γιατί και στις εκλογές είπες, η UEFA λέει δεν αφήνει, δεν κάνει, Γιώργη. Ναι, ναι, ναι. 100% ο νόμος θα περάσει. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Αβγενάκη που πάει να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι. Πρέπει να είσαι βαρετός από τον Μελισανίδη. Εγώ. Ναι, για να μιλάς έτσι, σε έβαλε ο Μελισανίδης για να εκνευρίζεις τους άλλους. Όχι τους Ολυμπιακούς, τους άλλους. Έχασε το. Ο Μελισανίδης πουλάει μαγιά πυρεώτικη. Το έχω ξαναπεί. Την πήρα από τον Πειραιά και την πουλάει τώρα δεξιά για αριστερά. Μαγκάς με αλουνού πλάτε. Έγινε, ρε. Αυτό κάνει. Σε ευχαριστώ καλά πολύ. Και ψυχάκι, Μίτσο, αεκτή. Καλά κρασιά, αξίβι. Και πίτσα. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα. Είμαι παλιός παίκτης του Απόλλωνος τη δεκαετία του 57-67-68. Όνομα. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Να μην νομιστεί ότι... Χρειάζεται, γιατί δεν χρειάζεται. Είμαι ο Δημήτρης ο Σκόρδας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, σε άκουσα προηγουμένως να λες για τους δύο αριστερούς μπακ. Ναι. Ότι να τους βάλει αριστερά να γίνει πάρτι. Επειδή τον Απόλλωνα τον βλέπω χρόνια τώρα και με τις μεταγραφές που έκανε, συγχαρητήρια, φέτος δεν ψωνίσανε από πανέρι. Έχει τον Κουχούμι, έχει και τον Διπλίνη, Φρίδα και τον Βετλής, Βετλής. Αυτός. Ο οποίος... είναι, για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης της περασμένης περίοδου και έχει επιθετικές τάσεις, είναι γρήγορος, είναι δυνατός, μπορεί να κάνει αυτό που είπες ο Παράσχος αριστερά με το Κουχούμι και το Τυφλί. Αυτή είναι μια παρατήρηση, ναι, δική μου. Ναι. Δεύτερο, μιλήσατε για για τις πάσες και για τις τρίπλες και ποιος θέλει ταχύτητα και δύναμη, είπες, κύριε Γεωργίου. Ότι ναι, η σύγχρονη... σύγχρονη. Είναι, όλοι λένε ταχύτητα, πάρα πολλά ταχύτητα. Συμφωνώ. Αλλά έχω όμως και ο κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις. Τον θυμάσαι τον Παύλο τον Γρηγοριάδη στη δράμα. Πώς τον πήγε στον Ολυμπιακό μετά. Ναι, πιο αργός παίκτης δεν υπήρχε. Γιατί να πάμε στον Παύλο, να πάμε στον Τζάρτα. Και ήταν στο Τζάρτα. Οι παλιές του όμως και οι παλιές αυτών των παιχτών, όταν είναι σωστές, είναι σαν να είσαι ο πιο γρήγορος παίχτης και έχεις κάνει και τρίπλες 3-4 με μία πάσα μόνο. Όταν με μία πάσα βγαίνουν έξω από το παιχνίδι 3 αντίπαλοι, είναι μεγάλη δουλειά. Γι' αυτό και αυτοί οι παίχτες είναι ακριβοί, δεν είναι φτηνοί. Θέλω να καταλήξω το εξής, ότι το πιο γρήγορο πράγμα μέσα στο γήπεδο είναι η μπάλα. Την παίζεις την μπάλα γρήγορα, είσαι γρήγορος παίχτης. Τη βάζεις και την ταλαιπωρείς από εδώ και από εκεί, είσαι αργός παίχτης. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η γνώμη. Και εύχομαι καλή επιτυχία στον Απόλλωνα και να σταματήσει αυτό το ανέβα κάτω εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα, Χόρχε. Καλησπέρα. Παντέλος από Κλειφάδα. Έλα, Παντέλο. Έμαθα κάτι ανησυχητικό, Ο Ρολάντο, ο Κριστιάνο, έχει τον ιό. Το ξέρεις? Όχι. Ναι. Κορονοϊό και φοβάμαι τώρα για το Σεμέδο. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όπως και τους άλλους καμαράδες και Σισε που πήγανε έξω.
μην πάθουμε καμιά νύλα και... γιατί έχουμε τον αγώνα με τους Γάλλους, ε. Είναι πολύ σημαντικό ο αγώνα. Και φοβάσαι μήπως ο Ρονάλντο κολλήσει σε μέδο. Μήπως έχει κολλήσει ο Σεμέδο, μήπως ο Σιστέρ που πήγε κάπου στη Γουινέα, πού πήγαν αυτοί. Ναι, δεν μου λέει κάτι. Έλα. Έχεις παιδιά. Ναι, ναι. Τα παιδιά σου φοβάσαι μου κολλήσει κορονοϊό. Μπα. Βγάζω μάσκες. Μπα, ούτε καν δεν φοβάσαι. Αλλά για το Σεμέδο φοβάσαι. Φοβάμαι γιατί είμαι άρρωστος Ολυμπιακός. Αυτό λέω. Τα ακούς. Έλα, ναι. Εδώ πάμε στον Άγιο Νικόλα, εδώ στην Πλατεΐτσα, ναι. Στην εκκλησία. Και φοράνε μάσκα τα παιδάκια μου. Εκεί στην πλατεία, τη μικρή. Ναι, ναι, ναι. Πώς στον Άγιο Νικόλαο, ε. Ναι, ναι, ξέρω. Εκεί βλέπαμε το καλοκαίρι και τον. Πώς το λένε αυτό τον ακραίο μπάκρο του Παναθηναϊκού που πήγε στην ΑΕΚ. Ινσούα, όχι Ινσούα. Τον Ινσούα, ναι. Ναι, Ινσούα. Ναι, ναι, ναι. Και τον παρακαλάγαμε εκεί πέρα όλοι γάβοι να έρθει τον Ολυμπιακό. Αλλά από ό,τι βλέπω. Ναι. Δεν πάει. Δεν λέει και τίποτα. Ε. Δεν πάει. Δηλαδή, ναι, δεν τζουλάει, πήρε... δεν τζουλάει δεν αυτό. Δεν το πήρε δηλαδή ο Ολυμπιακό, μάλλον. Είχε δίκιο, ε. Πήρε το Χολέμπας όμως. Εντάξει, Χολέμπας τώρα δεν κάνει. Δεν είναι για τον Ολυμπιακό, δεν το. Το θέμα είναι ότι έχουμε πρόβλημα από αριστερά, μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, και, και το μπακ και ο επιθετικός, είμαστε εκεί, είμαστε γυμνοί τελείως, ε. Πήρες παίχτη και άριστο τον μπακ, πήρες, να δούμε πώς θα πάει. Ναι, τον πήραμε τώρα αυτούς πότε θα παίξει και λοιπά και λοιπά. Και τελευταία θα σας πω, εκεί απευθύνομαι στο Πανελλήνιο. Να σταματήσουν πια να μιλάνε για το αυτό το κολοστάιτ εκεί στα Γιάννενα και τελικά γκόλ ήταν κανονικό, ήταν, αλλά τελικά εδώ 10 μέρες τώρα ασχολούμαστε με το γκόλ του Χασάν και ναι, το του Χασάν. Για αλλίως αποτελέσματα. Ήταν γκόλ αλλά τελείωσε τώρα, ούτε κανένας δεν με ασχολείται, τελείωσε, έγινε ένα λάθος. Τελείωσε, λοιπόν, καλή συνέχεια. Για χαρά, ε. Για χαρά, έλα. Έλα Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ. Ο Μελισσανίδης είναι ένας μάγκας, καθαρός και ό,τι έχει κάνει είναι μάγκας. Δεν φοβάται κανέναν, ναι, και είναι αγητής γνήσιος. Πόντιος και γνήσιος. Και μη λένε ότι θέλουν όλοι και το κατηγορούνε. Εγώ ούτε αδερφός σου, ούτε ξαδερφός σου. Είμαι αγαπημένος με την ΑΕΡ. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά φίλε, για χαρά. Έλα φίλε. Έλα εγώ είμαι. Ναι. Έλα, γεια σου Γιώργο. Έλα, πάμε. Κάτσε, με την μπερδέθηκα πάνω να βγάλω το χαντσφρί. Λοιπόν, Παναγιώτη, είμαι από τη Φιλαδέλφεια. Έλα, Παναγιώτη. Εντάχει. Καταρχήν ήθελα να σε πάρω μέρες, γιατί από αυτά που λένε αυτοί, κατά τα άλλα συμπαθείς Ολυμπιακοί φίλοι του Ολυμπιακού, τρώγονται για το πέναλτι, τρώγονται για το ένα, τρώγονται για το άλλο. Έτσι μειώνουν την ομάδα του. Και αυτοί οι δύο πάλι που πήραν σήμερα και λέγαν πάλι τα ίδια, επιβεβαιώνουν τον κανόνα που λέει ότι υπάρχουν Ολυμπιακοί και υπάρχουν και αντιολυμπιακοί. Μην τους φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί αντιολυμπιακοί. Μόνοι το δημιουργούν το συνέστημα αυτό. Κάθονται και τρώγονται για τη γραμμή, για τον Άξιόπουλο, δηλαδή ο ρεπόρτερ, τον ξέρει και ο Βγαίνη. Κλάμα, κλάμα, η διαιτησία λέει. Κατά τα άλλα, πήραν ένα πρωτάθλημα σάπιο πρόνο που το κατηγορούσαν ένα χρόνο και το πήραν αυτοί. Αυτό το βάζω στην άκρη απλά να καταλάβουν οι φίλοι Ολυμπιακοί για ποιο λόγο υπάρχουν τόσοι αντιολυμπιακοί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για τον Παναθηναϊκό να πω το εξής. Το ντουέτο που ήρθε ο Ρόκα από τον Μπογιάτος ήρθε για λίγο καιρό. Ήρθε να βάλει το πλυντήριο στην πρίζα και να φύγει. Αλλά δεν περιμένανε ότι ήταν τόσο λίγο. Υπολογίζανε μέχρι τέλος του χρόνου. Και αυτό το λέω, τέλος πάντων, με κάποιες κουβέντες που έχουν γίνει. Δεν ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν καριέρα εδώ. Γιατί αν ήθελε να πάρει έναν προπονητή ο οποίος θα αξιοποιούσε τους νέους, δεν θα έκανε τόσες μεταγραφές. Οπότε ήταν απίξω αυτό να πει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ έχω νέους προσπεριστές και πήρα και έναν προπονητή ο οποίος ήταν με νέους. Όπως ήταν αυτός που χτυρικάδε. Τι θα έπαιρνε λοιπόν τόσους παλιούς από και τόσους ξένους και μεγάλους ηλικία. Και ένα τρίτο. Προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και στην προηγούμενη εκπομπή από σένα. Με έχει ενοχλήσει ότι θα γιωθεί η ώρα ενώ ήταν, πώς το λένε, ήταν ας πούμε, αν θυμάμαι, το έχει πει και εσύ προσωρινό, η αλλαγή της ώρας. Τέλος πάντων, έτσι έκανε ο σταθμός, έτσι έκανε. Εδώ όμως υπάρχει ένα φάουλ στο Real. Και το λέω τώρα γιατί μπορεί να ακούγεται κάποιος. Να πει ποιο είναι το φάουλ αυτό. Βγαίνει το σποτάκι σας
και λέει εκπομπή, ξέρω εγώ, οικονομικά. Και βγαίνει αυτός που κάνει εκπομπή περί οικονομικών, εκπομπή δισεογραφίας, εκπομπή, ξέρω εγώ, πολιτιστική, βγαίνει ο Γιάννης, εκπομπή αθλητική, και ποιος βγαίνει? Ο κύριος. Το τι έγινε? Και λέει κάτι για μπάσκετ. Και εσείς πουθενά. Δηλαδή από τα 10 σποτ του Real που διαφημίζουν τις ενότητες που έχει, τα 7 ακούγεται τη φωνή αυτού, ο οποίος επιμένει να λέει κύριοι και κύριοι με το μικρό όνομα. Και συγγνώμη που αναφέρομαι σε αυτό, και μου πεις το επιχείρημα δεν είναι μπροστά, άρα πάρ' το και πες το, τι δεν είναι μπροστά? Και το Ρονάλντο το κατηγορούμε, δεν είναι μπροστά ο Ρονάλντο. Δηλαδή έχω απειρθεί, προσπαθώ να πάρω στην εκπομπή. Αυτό όμως που με ενοχλεί πιο πολύ είναι αυτό. Η εκπομπή έχει πάψει να είναι αθλητική, είναι πολιτικό, κοινωνικό, πλήματα διαβάζω, και τη βγάζετε στο σποτάκι ως αθλητική. Όχι ρε φίλε, βγάλε τον άλλο, τον Παπαδημητρίου, βγάλε σε ένα δεξιά ποιον. Δηλαδή είναι ενοχλητικό. Και αν ακούει ο κύριος να ξέρει ότι το, ο τίτλος κύριος δεν λέγεται στο μικρό όνομα, λέγεται στο επώνυμο. Αυτό, τίποτα άλλο. Χάρηκα πολύ και τα ξαναλέμε. Ένα θα σου πω. Πες μου. Εγώ δεν θέλω να πιώνω σε αυτές τις εκπομπές και να ακούω τη φωνή μου. Δεν θέλω εγώ να ακούω τη φωνή μου σε αυτές τις εκπομπές. Με έχεις ακούσει ποτέ εμένα να βγω και να πω είμαι ο Γιώργος Γεωργίου? Κοίταξε, εγώ σου είπα και πάλι, εμένα με ενοχλεί ότι έχει τόσο και καλά πολύ κοινό. Και καλά να έχει ο άνθρωπος, δεν με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει. Εγώ έχω αλλάξει το σταθμό ήδη. Εγώ ακούω 4 εκπομπές του Real, αυτές τα ακούω. Ήθελα να ακούσω και αυτή, τελικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λες έναν Κυριώργο και υπέρ το Κυριονίση. Θα τον πεις με το επώνυμό του. Πρώτον, δεν λες ποτέ εγώ προσωπικά σαν. Συνέχεια αυτό λέει. Απορώ τα θέματα που γράφει, αλλά θα μου πεις εκεί υπάρχει τμήμα διόρθωσης. Κατάλαβες, και στις εφημερίδες δεν είχατε ένα τμήμα που διόρθωνε τα κείμενα? Ναι. Οπότε ό,τι πατάτε για να γράψεις περνάει από το διορθωτικό. Λοιπόν, είναι, αν ακούει κάποιος, τουλάχιστον με το σποτάκι. Και αν ακούει ο ίδιος, ας διορθώσει λίγο το κύριε. Κύριε Γιώργο Κυπέρ, το Κυρνίκο και Ραφροσύνη. Το επώνυμο πάει το κύριο. Αλλιώς Γιώργο Σκέτο. Και μία ώρα και εγώ το είχα πει. Και εγώ το δάστο εγώ, ρε Χριστιανέ μου. Με έβαλε στο σήμα, μπες στην εκπομπή. Δεν μπορώ να αλλάξουμε κανάλι. Και είμαστε πολλοί, δηλαδή. Για καλά, για καλά. Αρκετά, αρκετά, για καλά. Γεια, ευχαριστώ. Έλα. Ναι. Ναι. Έλα, πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα, Γιώργο, γεια σου. Είμαι από το Λουτάκι, ο Φουξ. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είσαι. Εντάξει, απλώς θέλω να σου πω ένα παράπονο που είχα από σένα, ναι. Ναι. Γιατί εβδομάδα την προηγούμενη πήρα ένα τηλέφωνο και μου έπεισε το τηλέφωνο. Είπα κάτι για το μανάκι και μου έπεισε το τηλέφωνο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Είπες κάτι για τον? Για το μανάκι, για το μανάκι. Για το μανάκι είπα κάτι. Για Χριστία βγήκε και μου έπεισε το τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το ξεπερνάω αυτό. Να σου πω. Το ξεπερνάω κιόλα, ναι. Το ξεπερνά, βέβαια. Που φτάσαμε να ξεπερνάς αυτό που είπες εσύ και να βάλεις μαζί μου. Και το ξεπερνάς κιόλας. Αντί να βγεις και να πεις εντάξει, μαλακιά είπα και το καλά. Τι να πω, ρε αγόρι μου, τι να πω, τι να πω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα πάει σε. Πάμε παρακάτω. Είσαι του Ολυμπιακού, το ξέρω. Τι είσαι πέντε Ολυμπιακού, το ξέρω. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Να σου πω, πώς θέλει το Μπολόνι σαν Γιώργο Γεωργίου, προσωπικά? Ναι. Δεν είναι κακός προπονητής. Από το θυμάμαι από τον ΠΑΟΚ είχε ρίξει κάποια καλά στοιχεία. Ακριβώς. Ναι. Είναι, Γιώργο, είναι προπονητής καταρχάς. Δεν είναι μαλάκας. Ναι. Είναι προπονητής. Εντάξει. Στον ΠΑΟΚ πήγε, έκατσε πολύ λίγο, περίπου ένα χρόνο, αλλά έδειξε καλά στοιχεία. Είχε πάει το διπλό στην Τότεναμ. Δηλαδή, ακούω και από παγκοσμίους φίλους μου ότι είχε καλά στοιχεία. Εντάξει, δεν ήταν κακός προπονητής. Θα πει τότε πριν από 7-8 χρόνια, εντάξει. Α, το 12 νομίζω, 11-12 πότε δεν είναι, τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Τόσο, καμιά δεκαετία χρόνια. Ναι, λοιπόν, εντάξει, το θέμα είναι, Γιώργο, που να δέσει εδώ, ή το θέμα να δέσει το γλυκό που λέμε, να δέσει το γλυκό. Να σου πω, σήμερα παρελάξεις τι έγινε, πήγε σε εφετείο, τι έγινε εκεί. Δεν ξέρεις τίποτα. Πας γυρεύοντας πάλι, πας γυρεύοντας. Έλα, για χαρά, για χαρά. Για, δεν σου κλείνω το τηλέφωνο, για χαρά. Πάμε, έλα φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα, ρε, Πασχάλη. Έλα, Πασχάλη. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διεύθυνση προγράμματος, γιατί σήμερα ακούω την εκπομπή σου κατευθείαν από το ραδιόφωνο και όχι από το ίντερνετ. Μάλιστα. Ελπίζω αυτό να είναι κάτι μόνιμο, έτσι, και να μην προσπαθούμε. Μακάρι. Ευχαριστώ επίσης κάποιους ακροατές που βγήκαν και είπαν κάποιες καλές κουβέντες. Εντάξει, πραγματικά νιώσα κολακευμένος και ειλικρινά
ας μου επιτρέψετε λίγο ανθρώπινο αυτό, με κάποιος βούρκωσα και κυριολεκτό, έτσι, δεν υπερβάλλω. Λοιπόν, τώρα, ποδοσφαιρικά, ο Μαουρίτσιο, αν δεν έχει τραυματισμούς, επαναλαμβάνω, αν δεν έχει τραυματισμούς, θα δώσει πάρα πολλά, πιστεύω, στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, για έναν Παναθηναϊκό ο οποίος παλεύει, ας πούμε, για να βγει Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας και σίγουρα και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Αρκεί το κουμπί είναι να μην εμφανίσει τραυματισμούς. Δεν ξέρω αν τον έχει πάει οριστικά 100 βολτά. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Να θυμάσαι τη λέξη, τη μαγική, τραυματισμοί. Αντιδρούν εμένα οι δικοί μου και προσωπικά οι συνοπαδοί μου και δεν το κατανοώ, γιατί και εμείς κάποτε είχαμε πάρει το Μαραγκό και το Φραντζέσκο και είχαν κάνει παπάδες και παρόλα αυτά οι Παναθηναϊκοί, οι φύλαθλοι εννοώ, ούτε κρύο ούτε ζέστη, καταλαβαίνεις. Δεν βρίσκω δηλαδή το λόγο. Στο φινάλε οι σχέσεις των δύο ΠΑΕ είναι φιλικές, δεν είναι αυτή την περίοδο από ό,τι ξέρω. Επομένως, χρειάζεται δηλαδή του στυλ, ας πούμε, να ακούγονται στο διαδίκτυο, να διαβάζω εκφράσεις του στυλ προδότη και κάτι τέτοια. Όσον αφορά η επιλογή του Μπόλωνη, πολύ εύστοχη επιλογή. Ο Μπόλωνη πιστεύω ότι είναι ένας καλός συνεχιστής του Δόνη. Με ποια έννοια? Ότι είναι πολύ καλός να αναδεικνύει ταλέντα και κάποια στιγμή να μου το αυτό που θα σου πω, αν του δοθεί χρόνος, θα βγάλει το μεροκάματό του με την έννοια ότι θα δώσει υπεραξία κάποιους παίκτες από την κάτω των 19 ομάδα του Παναθηναϊκού. Μια μεταγραφή καλή δηλαδή να κάνει ένας πιτσιρίκος, έβγαλε αμέσως στον Μπόλωνη το συμβόλαιο 2 ετών. Καταλάβες το δικό του. Αύριο εμείς εδώ πέρα πάνω περιμένουμε τη συνέντευξη του Ρέμπε με μεγάλη αγωνία. Ελπίζω πραγματικά δηλαδή να υποθούν αλήθειες και σκληρές αλήθειες. Επίσης μου έκανε εντύπωση στο διαδίκτυο η ανάρτηση του Κιάκου, ο οποίος είναι μια ήρεμη δύναμη. Και πραγματικά φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο με κάποιους δημοσιογράφους. Τώρα τι αυτό. Τι είπες, η ανάρτηση του Κυριάκου. Ναι. Ο οποίος είναι ήρεμος και ανέκαθεν, δηλαδή ήταν ένας διαλλακτικός, ας πούμε, επικοινωνιολόγος. Έκανε μια ανάρτηση που τα έχωνε έμεσα σε κάποιους, ας πούμε, δημοσιογράφους. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ενδεχομένως ή και δημοσιογράφους που κάνουν αθλητικές εκπομπές στα Ιτζιανά, καταλαβες. Να δούμε τώρα αύριο τι. Είχες πει κάποτε ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν χάνει δικαστήριο και πραγματικά αυτό είναι διαπίστωση όλων, έτσι, και μάλιστα μεταξύ σοβαρού και αστείου με τον Μπιλ Μπαϊράκη λέμε επαγγελματός. Προχθές, ας πούμε, θέλω να εστιάσεις στο εξής, ότι η Μαργαρίτα Στενιώτη, η δικαστικός, ας πούμε, της Επιτροπής Εφέσεων, που εκλέχτηκε προχθές, υπέβαλε αμέσως σε την παρέτησή της μαζί και με μία άλλη δικαστικό από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, έπειτα από ένα απίστευτο μπούλινγκ, όπως ισχυρίζεται η ίδια, έτσι, που δέχθηκε από ερυθρόλευτα μέσα. Από το Γαύρο GTR, από το 10GR, δεν έχει σημασία. Η ίδια ισχυρίζεται και μάλιστα προχώρησε σε κάποιες μηνυτήριες αναφορές. Ευχή δική μου και όλων να πάψει τελικά, να πάψουν αυτού του είδους οι μέθοδοι. Αυτές οι μέθοδοι είναι πρακτικές του Γκέμπελς. Ο Γκέμπελς ήταν εξέχον στέλεχος των Ναζί. Τους Ναζί στην πολιτική τους κατατροπώσαμε προχθές με τη δίκη. Τους Ναζί στο ποδόσφαιρο ελπίζω να τους κατατροπώσουμε λίγαν συντόμως. Ευχαριστώ. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Καλησπέρα. Γιώργο, διάβασες αυτά που είπε ο Μαρινάκης? Κάποια, όχι από όλα. Όχι, δεν διάβασα ακόμα. Γελάνε και χαρτοπετσέτα, Γιώργο. Και χαρτοπετσέτα, γιατί δεν ήξερε τι να πει. Ας μου πει και τελευταίο για να μην τον ακούσουν τι θα πει. Διάβασε τα, Γιώργο, θα δεις. Αυτά. Γεια χαρά. Γεια. Yeah.